Τσέφμον, είσαι καλά. Τι καλά. όχι ιδιαίτερα καλά. Εντάξει, καλά. Τον βοηθάω να σηκωθείς. Όχι, μη με σκοτώσετε. Μη! Ακούτε από το τέλος του διαδρόμου να έρχεται μια φωνή. Οκ, okay, είμαι σε ετοιμότητα. Γυρνάω το κεφάλι μου και αρχίζω να τρέχω. Ωραία. Εσύ, Βαγγέλη. Τρέχω να προλάβω την Αρίκο από πίσω. Ωραία. Βαγγέλη, ρίξε μου ένα wisdom. Το οποίο είναι για σένα. Συν 3. Ωραίο. Ωραία. Η φωνή αυτή που άκουσες μοιάζει πάρα πολύ με το του Δημάρχου. Του Δημάρχου. Όχι, φύγαν οι άλλοι. Ο Λεθέτηλ και η Ναρίκο τρέχουν μπροστά. Ο Κέφ Μόρν ίσα ίσα που πατάει, ξέρω εγώ, τα πόδια του. Πάω κάπου. Ωραία. Αφού δεν ξέρω μ' ακούν οι άλλοι, θα φωνάξω. Δεν θα φωνάξω βασικά. Εγώ τρέχω να σταματήσω την Ναρίκο μπροστά. Να τη σταματήσω βασικά. Κέφ Μόρν, πρέπει να είναι φωνή του Δημάρχου. Έλα να πάμε μπροστά εκεί. Αυτό πρέπει να είναι. Πάμε. Σιγά, μην πιάζεσαι. Ναρίκο, περίμενε. Σιγά, αθόρυβα. Γιατί θες συνέχεια να με σταματάς. Και πάω προς την πόρτα. Stealth προς την πόρτα για να κάνω... Είναι η τελευταία πόρτα στα αριστερά σας στο τέλος του διαδρόμου, έτσι. Θα πάω προς την πόρτα όσο μπορεί το δυνατόν αθόρυβα για να τσεκάρω αν μπορώ, αν είναι ανοιχτή η πόρτα ή αν δεν είναι, να τσεκάρω όσο αθόρυβα θα μπορούσα. Να δω αν είναι μέσα. Από μέσα πανεύκολα μια φωνή να λέει η μέρος σου τελειώσανε. Ήρθε η ώρα. Είναι ανοιχτή η πόρτα, είναι κλειστή. Είναι μισάνοιχτη. Ήρθε η ώρα να δικαιωθούμε. Όλοι παίζουν το ρόλο τους σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό. Και βλέπεις κάπως έτσι. Βλέπω μέσα. Ναι. Okay. Και βλέπω τον Δήμαρχο και δύο την τύπησα κι άλλον έναν. Τζαλαράφ να τον κρατάει σαν να είναι έτοιμη να τον σφάξει, ξέρω εγώ. Και έναν στρατιώτη ακόμα. Κάνω νόημα πίσω μου. Ναρικό πίσω να. Ντάρουιν, Ναρικό. Έλα. Ποιος είναι ο πίσω. Κάποιος μου πήρε τη θέση, εγώ ήμουν από πίσω. Εγώ ήμουν από πίσω. Τις κάνω. Να σε αστεία. Ωραία, τι μου κάνεις. Τι κάνετε, παιδί. Α, δεν έβλεπα Skype. Τι είναι αυτό. Είναι δύο. Πάμε. Του. Ναι, όχι. Ωραία. Α, καλά, μιλάω στον Ελεθένιλ και δεν με ακούει, οπότε λέω εντάξει. Μπαίνω μπροστά και κλωτσάω την πόρτα. Μπαίνω μπροστά και κλωτσάω την πόρτα. Εγώ δεν μπαίνω, περιμένω από πίσω. Λέω, τι γίνεται εδώ πουλάκια μου. Αυτό λες. Αλήθεια όμως. Ρίξε initiative. Θα ρίξω αμέσως. Όλοι. Να ρίξω για αρχή. Συντρία, έτσι. Μπαίνει μέσα. Α, θα ρίξετε όλοι, ναι. Περίμενε, να ρίξω πρώτα πόσο, ναι, συντρία. Τέλεια. Μπράβο. Ντάρβιν. Δεν με θέλει να ζω ιδέες. Ελεθέντιλ. Δέκα. Α, περίμενε, τότε ο Ντάρβιν έφερε 6. Δεν πειράζει. Ας φέρω αυτό, σε αυτό 6 τουλάχιστον, φέρω στο άλλο καλά. Κέφ Μόρν. Ωραία. Τώρα έφερε το critical ο άλλος. Εκεί που δεν πρέπει, ρε. Λοιπόν, Ναρίκο, παίζεις πρώτη, μπαίνεις μέσα, τι είναι εδώ πουλάκια μου, βλέπεις ότι ένα θηλυκό ήλιον που είναι η ίδια φυλή με σένα, σε κοιτάει κάπως παράξενα, γουρλωμένα μάτια, το τρίτο μάτι ανοιχτό προς τα πάνω σου, κρατάει στα χέρι της ένα σίμιταρ, το οποίο είναι ξεκάθαρα η λεπίδα του γυρισμένη προς το λαιμό του Δημάρχου. Και πίσω της, με 10 feet, είναι ένας στρατιώτης σαν αυτούς που πολεμήσατε πριν από λίγο, με δύο longsword πάλι. Και σε κοιτάνε πολύ παράξενα.
Και παίρνοντα το Scimitar Real, βλέπει ότι είναι έτοιμη για μάχη. Προτσάει το δήμαρχο, πέφτει κάτω, ο οποίο ο δήμαρχο είναι δεμένο από χειροπόδαρα. Δεν τον σκοτώνει προ το παρόν. Και με ένα χαμόγελο σου λέει: έλα να δούμε τι έχει να δείξει. Λοιπόν, είμαι ήδη νευριασμένη από πριν. Είμαι καλυμμένη με αίμα. Θέλω απλά να του κόψω τα λαρίγκια και μέτρησα τα βήματα. Βγαίνω ακριβώς εκεί μπροστά. Great Axe. Ναι. Μουσική. Α, μάχη, ναι, μουσική. Μισό. 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 Οκ, πόσο έφερες? 18. Ω, για εδώ. Περνάει. Ωραία. Ένα τη 12 τσιν. Τη 12. Ωραία. 9. Βλέπεις κατεβαίνει το... όπως κατεβαίνει το κάνεις με το τσεκούρι σου να την χτυπήσεις το παιδάκι μου. Κάνει προς τα πίσω το Scimitar λίγο, χρησιμοποιεί το δεξί της, το αριστερό της χέρι κάπως, την ψιλογραζουνάς εδώ πέρα, πετάγεται λίγο αίμα, αλλά φαίνεται ότι κρατάει γερά. Από την κίνησή της κατάλαβες ότι είναι ίσως καλύτερα περισσότερο εκπαιδευμένη από τους προηγούμενους που είχε πολεμήσει. Και έρχομαι. Οκ, έρχομαι. Κούτσα κούτσα τέλος πάντων όσο μπορώ. Μέχρι εδώ. Ας το μπρεκέμουν, ας το αγόρι μου. Του σπάσω. Τέλος πάντων, και είναι κάτι 60 feet. 1, 2, 3, 4, 6, 7, ναι, ναι, πολλά, εντάξει. Ξέρεις τι, secret. ναι, ρίχνει, σε ποιον όμως? Στην τέτοια, πες το... Στην τζαρά. Μπράβο, ναι. Οκ, συν 3. Ου, δεν την πετυχαίνει. Βλέπεις ότι κάπως σκύβει και το αποφεύγει. Η πηγολαμπίδα, ναι. Αχα. Και έρχεται η Τζαραφ, γυρνάει, κοιτάει τον σταθείο δίπλα, λέει πάρε τον πληγωμένο ήδη. Και γυρνάει σε σένα μια επίθεση. Νάρικο. Μια. Κάτσε να σου πω. Ναι. Λογικά. Για εδώ. Έχει. Ω, πόσο τόμα του τις έκανες πριν? 9. Κάτσε, ναι. 9, ναι. Έχει κάτι που λέγεται Uncanny Dodge, ξέρει ο Ελεύθερη. Λοιπόν, σου επιτίθεται με το Scimitar. Έχω Rage. Ναι. Το Uncanny, το Canic Action δεν έχει Dodge. Έτσι. Το κάνει η Gangsun, έχει dash, disengage και hide. Περίμενε, είδες εγώ. Διακόπτεσαι πάλι. Το κάνει η Gangsun. Διακόπτεσαι, δεν σε ακούω. Έλα, ένα, δύο. Λοιπόν, when an attacker... Ναι. Μ' ακούς. Αν κάνει dodge, λέει. Έλα. Α, το κάνει. Hey, when an attacker that you can see hits you with an attack, you can use your reaction. Α, οκ, οκ, εντάξει, νόμως αλήθεια το κάνει action, sorry, έλα. Sorry, λάδι, μαλακιά δικιά μου. Δεν πειράζει. Scimitar, α, οκ, okay. Πόσο armor έχεις? 10. Βλέπεις ότι η μάχη είναι άνηση, γιατί δεν σε επιτυχαίνει, είσαι καλύτερη. Μ' ακούς? Ναι, έχω 14 armor. Εντάξει, no. Με άκουσες. Δεν σε περνάει. Ναι, ναι, ναι. Δεν σε περνάει το attack. Παρ' όλα αυτά, κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, παίρνεις ένα attack of opportunity. Και ξαναπάω. Ναι, ναι. Ωραία. Τέλεια, τέλεια. Έναντι 20. Έτσι, πάμε! Έλα. Ρίξτε. Δύο τη 12 συν... Έλα κοριτσάκι μου. Τη 12 συν... Δύο τη 12. Ναι, ναι, ναι. Δύο τη 12 συν 3. 7. Ωραία, ξαναρίχνω. Ω,
Ωραίο. Πολύ καλό. Πάει να φύγει ρε παιδάκι μου και όπως κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, τις παίρνεις μαζί τρία δάχτυλα, ξέρω εγώ. Μόνο δάχτυλα. Οκ. Okay. Κάνει εντάξει. Βασικά, εκεί που τις παίρνω τα δάχτυλα λέω κοριτσάκι. Αυτό. Κοριτσάκι. Λοιπόν, οκ. Παίζει επόμενος ο... Τι πας εδώ πέρα, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, ναι. Έρχεται μπροστά στο Κέβμορ. Άου! Ένα τάκ. Πόσο άρμορ έχεις τώρα? 16. Καημένη Κέβμορ. Δεν το, δεν σε πετυχαίνει. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει και τις δύο ατάκ, γιατί έκανε σχεδόν full movement. Οκ. Okay. Ελεθέντιλ. Θα πάω πίσω από την τυπά. Κόρη μου. Και... δεν παίρνει attack of opportunity, έτσι. Όταν πάω πίσω, τότε δεν είμαστε σε μάχη σώμα με σώμα. Όταν τέτοιο... όταν επεμπλεκόμαστε από μάχη, νομίζω, και πριν το attack. Okay. Ή όταν θα σε παρέσει από δίπλα του και είναι πολύ στενός ο χώρος και θα σε προχωρήσει παραδίπλα. Με το ραπιέρ επίθεση. Okay. Δεν παίρνουμε advantage επειδή δεν έχουμε πια κυκλωμένο τίποτα. Παίρνει γιατί τον έχει flank. Α, οκ. Άρα έχουμε τα advantage. Ναι. Συν 6. Oh yeah, 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 yeah! Yeah, yeah. Αμήν. Αμήν. Ένα 2-8 είναι έτσι. Ένα 2-8. Που είναι πριν το 2-8. Λοιπόν. Ένα συν 4 και ένα D6 ακόμα. Το D6 είναι σκέτο, έτσι. Mm-hmm. Παπαριά. Τι του κάνεις, 6 damage. 6 και 5... 11. Ένα 5, 6 από το sneak attack και 5 που ήταν από το rapier μόνο του. Μείον, ωραία. Βλέπεις εσύ, δεν το παίρνεις χαμπάρι πόσο γρήγορα πάει πίσω από τον τύπο, Kevbon, αλλά βλέπεις ότι ξαφνικά ο τύπος κάνει, ακούγεται μέσα από το veil, παιδάκι μου, ένα και βλέπεις να διαπερνάνε δύο φορές ένα rapier έτσι από πίσω. Αμήν. Λοιπόν, Darwin, κάνε τα κόλπα. Λέω αυτόν τον κακοφίλιο εδώ πέρα που πάει να ξαναχτυπήσει το φίλο μου. Δεν κοιτάω καν μέσα τι γίνεται. Και... θα χτυπήσω με το longbow. Αυτό τον κακόμυρο. Σπάς του. Το δείχνει πάμε, το ξέχασα. Μου έχει φύγει το φιλοκάρδι, σπάς του. Σπάς του, δεν με σπάς. Να, σπάς. Αυτή η φορά δυστυχώς, την ώρα που πας να δείξεις εσύ το βέλος, παιδάκι μου, κάνει έτσι προς τα πίσω από τον πόνο και αυτά και περνάει το βέλος, παιδάκι μου. Δεν είναι ότι απέτυχες στην επιθέση σου, είναι ότι ήταν πολύ... εκείνη στιγμή... ναι. Πάλι από αυτό. Ήταν ατύχημα. Οκ, δεν απογοητεύουμε. Έτσι, έτσι. Μάρικο. Ωραία. Πάω ξανά μπροστά στην τύπισσα. Δεν θα μου γλιτώσεις έτσι, επίθεση. Όχι, γιατί... όχι, ρόλαρα 2, συγγνώμη, το ξανακάνω. Κράτος 1, εντάξει. What? Μαλακία. Τους κοντάφτεις κιόλας. Όπως, ναι, δυνάμε από τη τέτοια, κάνεις ροχς, πάνω σου πηγεί το άξι, ξαναπιάνεις, πώς να κάνεις τέτοια, αλλά της έχεις δώσει το δικαίωμα να αποφύγει την επιθέσή σου εύκολα. Ναι. Κεύμον. Μισό λίγο, μισό. Φάνω τώρα, ναι. Βαράω με το Mace. Το μπροστά. Λοιπόν. Χωρίς το πάμε. Holy Judgment. Δεν θα μένει είναι Mace. Χριστός και Παναγία. Είναι με advantage, είναι με advantage. Είναι με advantage. Πας να βαρέσεις με το Mace. Είναι με advantage. Ναι, advantage. Να ρίξω άλλο, ναι. Άλλο ένα ή δύο. Ναι, δεν μπορώ να τα θυμώ τη συνέχεια. Θα λέω εγώ που φοβάσαι. Μπράβο. Ένα ή δύο. Εξελίζεται. 2D20 είναι και διαλέγεις το μεγαλύτερο. Δυστυχώς όμως ούτε το μεγαλύτερο περνάει. 5, 13. Στο τσακ. Στο τσακ
αποφεύγει την επίθεσή σου. Παρ' όλα αυτά βλέπετε και ο... βλέπει ο Ελεθέντιλ και ο Ντάρβιν ότι ο Κέβμορ, αν και αδύναμος, ο παιδάκι μου πάει και κάτι να κάνει. Κάτι πάει να κάνει. Τζαλαρά. Λοιπόν, όπως είναι, πετάει κάτω το τέτοιο, το σίμιταρ που κρατάει και με ένα μηχανισμό στο χέρι, ξέρω εγώ, ένα hand crossbow εμφανίζεται, σημαδεύοντας σχεδόν εξ επαφή στην Νάρικο. 14 έχεις armor, είπες, ε. Ναι. Στο σκεψί σου. Τώρα θα δεις. Και όπως είναι έτσι, σαν να σημαδεύει από πίσω σου. Σαν να έχει χάσει την όψη της με τις φαλιάρες που έχει φάει. Τελείως, οι γυναίκες, μιλάμε, είναι σαν γκαβές μέσα που πολεμάνε. Μπαίνε τα μαλλιά μπροστά. Και έχουμε ότι κάνει μια επίθεση, δύο επιθέσεις ο τύπος. Ωραία, Παναγία, βοήθα. Τώρα θα ήθελα πρώτη να περνάει. Δυστυχώς, όπως είναι το longsword προσγειώνεται πάνω σου. Δυστυχώς είναι και η επίθεση η οποία έχει το modifier. Αντίο. Αντίο, δεν θα μόνο αντίο. Άλλες δύο, μια μισή φορά αντίο. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Είχε, του υπολείπονταν 4 hit points. Mm. Έφαγε 10 damage. Ναι, το βιβλίο αναφέρει το full HP. Μπράβο, εντάξει, αυτό ήθελα να το... Ναι. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα να διαπραγματευτώ. 40... Α, σου λέει άμα έχει 20 hit points, άμα φάει 40 hit points με ένα hit, εννοείται ότι ναι. Εντάξει. Θα ήθελα να διαπραγματευτώ για ποιο λόγο βαράει αυτόν και όχι εμένα. Εφόσον εγώ του έσκασα τα. Τον έχει διατάξει τζαλαρά. Α, οκ, sorry. Πάει το πληγωμένο. Θα κάνω κάτι τέτοια, μη... Να μην ανησυχείς. Πέφτει κάτω νεκρός πάλι. Γκέβον, σε λίγο θα ξεκινήσει τα νέδια. Ελεφέντερ, πες. Backstab, στην πάω πως είναι. Αλλά τώρα δεν έχω advantage, μου ζω. Όχι. Έλα να σάρει. Δεν μπορεί να σε δει. Όχι, ξέρει ότι είσαι από πίσω. Γνωρίζω ότι υπάρχει. Παπαριά. Δυστυχώς. Θα κάνω το συνδυασμό. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει, αποφεύγει και. Αρχιδάκι, εσύ σου να σε γαμίσω. Θα κάνω το disengage. Α, οκ. Okay. Το οποίο disengage, θυμάστε τι λέει, πώς, όχι, τι δεν θυμάμαι. Ωραία, τι ζητά. Μισό, το έχω. Το disengage, πού το. Sorry. Darwin, παίζεις. Ναι. Θα μας πει μετά το disengage. Ναι, ναι. Α, το βρήκα. Your movement doesn't provoke opportunity attack for the rest of the turn. Οκ. Okay. Οπότε, 5, 10, 15... 20, θα πάω από εδώ πέρα, πάνω. Οκ. Okay. Λοιπόν... Παίζω. Ναι. Λέω, σκότωσες τον ιερέα βρωμιάρη. Και μια ακόμα φορά. Τώρα. Για μία ακόμη φορά. Τι να αυτό. Και όχι, δεν θα σε χτυπήσω. Θέλω. Σου λέει... Θα μάθαμε όλοι πάσα σας, κύριε. Δεν θα σε χτυπήσω με το τόξο μου, το πετάει κάτω και θα βγει μου. Την επόμενη γύρω θα σε χτυπήσω με το σπαθί μου. Αποφεύγει το μέρος και αυτό, Ντάρβιν. Και παίζεις Νάρικο. Λέω είναι, πληγωμένη, είναι πληγωμένη μπροστά. Φαίνεται ότι είναι και λίγο σαστισμένη από το τάμα που φτιάχνει. Ωραία. Πες. Λέω τα σκουλίκια και επίθεση. Και θα παίζει επίθεση. Και σου λέει. Ποιον είπε σκουλίκι, πουτανάκι. Και μόνο δείξε ένα 20. Ναι, ναι. Άουτς. Πρώτο φέλιο. Παίζει Τζαλαράβ. Σε επιτίθεται. Φεύγει αλλού το Bolt. Προσπαθεί να σε πετύχει, αλλά εσύ το αποφεύγεις πάλι αρκετά καλά. Μπράβο. Αυτός είναι εδώ. Α, ωραία. Το τυπάκι εδώ πέρα
Έρχεται εδώ και κάνει τις επιθέσεις του στον Darwin. Darwin, πόσα hit points έχεις, για να το σημειώσω εδώ. Νομίζω full είναι, δεν έφυγε κάτι. 24. Ναι, το ξέρω. 24. Ωραία, okay, να το σημειώσω εδώ στο ρόλο του. Οκ, πόσο armor? 15. Η δεύτερη περνάει μόνο, η οποία είναι το... ένα απλό 2. Η πρώτη αποτυχαίνει πανταγωτός και η δεύτερη σου κάνει μόνο ένα damage. Βλέπεις ότι είναι πολύ αδύναμος για να σε βαρέσει. Μόνο λόγια είναι. Λοιπόν, και ελευθέρω λεπτό. Τσάρτς στον τυπά. Μπαίνουμε μόνο εδώ πέρα. Θεωρείται πλάν. Κοίτα, κοιτάει τον άλλον, οπότε δεν σε ξέρει. Κοίτα, θα μπορούσα να μην το ξέρω πίσω δίχο. Όχι, ναι, ναι. Όχι, πάρε άτομα. Όχι, sorry, το μου το φέρνει εδώ. 17. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά. Το λες να πάρει τον τάδε. Λέει, οπ, πάλι εδώ είσαι εσύ. Τσάν! Ντάρβιν, τώρα! Ντάρβιν τώρα. Ποιος είναι το πόε? Εσύ. Εγώ... δεν μπορώ να χτυπήσω με τον πόε. Συμβαίνει αυτό. Ναι. Οπότε αφήνω κάτω τον πόε. Σιγά σιγά, έτσι το αφήνω, ξέρεις, σιγά σιγά, μη σπάσει. Βγάζω τα δύο τα sword. Το πετάς και βγάζεις τα sword. Το δέχω. Ναι, δεν το πετάω, το αφήνω, δεν το πετάω. Το πετάς. Το πετάς, άμα τα αφήσεις να άξω. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε το πρώτο. Αυτός παίρνει τώρα την πάντα, έτσι όχι. Δεν χρειάζεται. Ο Darwin δεν χρειάζεται ποτέ advantage. Χτυπάει έτσι. Λοιπόν... η πρώτη πετυχαίνει, η πρώτη πετυχαίνει. Πρώτη πετυχαίνει. Ναι. Και... κάνω 8 damage. Ψόφα. Λοιπόν... ωραία. Αυτό δεν ήθελες πριν ρε. Πάρ' το! Έτσι, πα! Έτσι. Στο κεφάλι. Ελευθέντιλ, βλέπεις ότι όπως πετάει το τέτοιο και βγάζει το πρώτο σπαθί ρε παιδάκι μου, το κάνει έτσι, πάει να βγάλει το δεύτερο και καρφώνει με τη μία στιμούρη τον άλλον, ρε παιδί μου, και πεθαίνει. Nice. Μάλιστα, ωραία. Η λεπίδα βγαίνει πίσω από το κεφάλι και σου έρχεται κάπως εδώ, κάπου εδώ εσένα ρε παιδάκι μου, είσαι έτσι κάπως, oh shit. Εγώ έκανα, κοίταξα δίπλα να μας πέτυχε και την Ελευθέντιλ. Πίσω από το κεφάλι, nice, χαίρομαι που είσαι σύμμαχος. Να Ρίκο, παίζεις. Α, δεν είναι να τελειώνω μαζί της. Δεν ξεπετάμε. 16 και ποιον είπες πουτανάκι, μωρί. Τώρα που το θυμήθηκα. Ναι. Οπότε... 14. Περνάει. Και κοιτάρω 14. Θα έχω ρίξει και τα δύο. Το 16 ήταν το τέτοιο. Α, οκ, περνάει, περνάει. Ότι, βλέπεις ότι όπως λέει πλέον είπες πουτανάκι μου, μωρί, κρεάει, πέφτει πάνω. Μάλιστα την τραντάζει λίγο προς τα πίσω ρε παιδάκι μου. Και μου ρίξε έναντι 20. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Μετράει το 10. Επιτυχία, επιτυχία, ναι. Είναι από 10 και πάνω. Success ή failure. Α, success. Ωραία. Και όπως λοιπόν τραντάζει τη άλλη προς τα πίσω, κάνει με το hand axe έτσι και σε... δεν σε πετυχαίνει, φεύγει στο ταβάνι τον Bolt. What the fuck. Ναι, δεν ρίχνω μόνο εγώ σκατά ζάρια. Παίζω. Darwin, βοήθα τον Gilmour. Και φεύγω. 5, 10, 15, 20... και τέλος πάντων και με τον bonus action που έχω τον dash θα κάνω ένα μικρό κύκλο και θα προσπαθήσω να βγω πίσω από την τύπησα. Bonus action, dash. Ναι, δεν ρίχνεις κάτι. Στον dash. Όχι, έτσι. Όχι, είναι επιπλέον συν το movement. Οκ, okay, και τι θες να κάνεις τώρα? Επίθεση. Ωραία, advantage. Χαίρομαι. Συν 6. Τα παλιά.
Έλα ρε, ρίξε ακόμα ένα μεγάλο. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν με θέλει, δεν με θέλει το πρόγραμμα. Έλεος, μαλάκα, έλεος. Είναι στημένο το πρόγραμμα. Κάνε σκολπάκια, το πες και τέτοια μόνο, τίποτα άλλο. Ναι, Darwin τέξε. Έριξαν καλά damage, έτσι. Πάω δίπλα από τον Γκέρμον, τον κοιτάζω, τι βλέπω. Βλέπεις τον Γκέρμον, ο Γκέρμον έχει, τι να σου πω τώρα, φτύνει αίμα, έχει και άλλες καινούργιες πληγές επάνω του. Έχει αρχίσει και σαπίζει. Αδερφέ, είμαστε θάνατοι. Είναι γενικά είναι σε μια, δεν ξέρεις ότι άμα πεθάνει ή όχι, δεν το γνωρίζεις καλά. Οκ, μπορώ να κάνω medicine check τώρα και να κάνω attack μετά. Ή όχι. Όχι, ένα από τα δύο. Ένα action μόνο. Ένα από τα δύο. Οκ. Κράτα τα καλά. Πάρα, πάρα. Πάρα. Και επιτίθεμε στη Τσαλαράσα, πώς τη λένε. Ναι, ναι, Τσαλαρά. Οκ. Περνάει. Και... περνάει. Έρχεται ένα βέλος, περνάει από εδώ και προσγειώνεται πάνω στην Τσαλαρά. Πόσα damage τις κάνουμε, για να δω. Τις κάνουμε, μισό. Μη μου τη σκοτώσεις, την ήθελα εγώ αυτή. Καθώς έχει χάσει τον bolt με το crossbow ρε παιδάκι μου, πάει να πει γαμώ ότι που... όπως ανοίγει το στόμα, προσγειώνεται μέσα στο στόμα το τέτοιο το βέλος. Προσγειώνεται. Και σκοτώνει. Τι γάμισε καλά. Πέρασε την άλλη. Και πέφτει κάτω. Να ρίχος έσωσα. Να ρίχος έσωσα. Mouthfart. Οκ, δώστε μου λίγο χρόνο. Για μια ακόμα φορά ο Αλεθέντελ απογοητευμένος παίρνει το ραπιάρι, το βάζει μέσα στη θήκη του και προσπαθεί να πάει να σώσει του, να σηκώσει το δήμαρχο. Εγώ τρέχω εδώ. Εδώ, λάθος. Και χτυπάω την Άρηγο στην πλάτη. Mm-hmm. Ευτυχώς επιβιώσαμε. Με το σπαθί, όχι. Εντάξει, μην μιλάς πολύ. Σκύβω να ψάξω για λεφτά, την τύπησα την έκρη. Ντάλμου, είναι ο Κεύμορ, τι έγινε. Μαλάκες, μαλάκες. Ρε, ο Κεύμορ, τι έγινε, δηλαδή. Το παλεύει. Να ρίξω, να το ρίξω. Φεύγω στο Γκέρμον να πάω να τον... να το τσικάρω πάλι. Να τον ήρθετε. Μισό λεπτό και δώστε μου. Εντάξει, το κάνω τόσο. Γιατί παίξατε και καλά. Ωραία. Εγώ έδειξα και έπαιξα απίστευτα. Όχι, ήταν ωραία μάχη. Έκανα σιγά. Ο Γκέρμον ήταν ένα fail εδώ. Είχα το τέτοιο εσύ. Είχα κάτι τον μπό. Δεν το πήρα. Δεν το πήρα. Τέλος πάντων, τα βήματα βγαίνουν. Το θυμήθηκε τώρα να το πει. Καλά, ναι, τα βήματα βγαίνουν. Τελειώσει η μάχη, παιδιά. Τελειώσει η μάχη. Το πήρα και ξαναγύρισε, ρε παιδί. Πες ότι πέταξε το σπαθί, ξέρω εγώ. Στον Γκέρμον. Μαλάκες. Τσεκάρω τον Γκέρμον να δω. Ρίξε μου ένα medicine. Γκέρμον, ρίξε ένα D20 βασικά για αρχή. Κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα. Περίμενε. Πάμε λίγο στον Γκέρμον. Οπό, δύο success, δύο failure. Τώρα το επόμενο, άμα είναι failure, πέθανες. Όχι, ένα failure έχει. Γιατί δύο. Ένα. Α, έχω και το προηγούμενο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Σημειώνει όλα η πουτάνα εδώ πέρα. Έχει δίκιο. Μετράνε τα προηγούμενα. Ναι, 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 ναι. Όχι, δεν ήταν ένα ώρα μάχη. Όχι, δεν. Δεν ξέρω να σου πω την αίσθηση, αν μετράνε γι' αυτό. Ήταν, όχι, ενώ ώρα μάχη εσύ έριξε. Δεν μου είχε τίποτα. Δύο όχι. Βεβαίως και μετά, ναι. Δεν έχει σταντιλέζα. Λοιπόν, και ρίχνει το τελευταίο να δούμε άμα πετυχαίνει ή όχι. Darwin, ο Κεύμορ! Τι έγινε, έρχομαι! Τι να το δούμε, πώς το πεθαίνει. Βοήθησέ με, βοήθησέ με να του δώσουμε τις πληγές. Κεύμορ! Α, περίμενε, το 3 ήταν του Ελεθέντιλ. Ναι. Γιατί με μπερδεύετε. Όταν λέω Κεύμορ, ρίξε ζάρι, μην είναι 100 άτομα ζάρια. 6, γι' αυτό μετά. 3 success έχει ο Κεύμορ. Stabilize. Στα 0 hit points. Λοιπόν, δεν σηκώνεται, φαντάζομαι, είναι λιπότιμο. Σε τη φορά, όχι. Οκ, ρίχνω ένα medicine να δω αν όντως... Τον βοηθάω εκεί πέρα με τα κοινό ρούχα, το τέτοιο. Μέσα. Σωματάκι, να δω. Και τη μουσική, αν θες, κάποια στιγμή. Ναι, μισό λεπτό, γιατί... Ναι, ναι, φτιάξει. Προγενειακά θέματα.
Okay. Ωραία. Ας δούμε τι έχουμε. Πρώτον, ναι, Darwin είναι stabilized, καταλαβαίνεις ότι δεν θα πεθάνει. Οκ. Λεφέντιλ, ζει. Για ακόμη μια φορά. Φαντάζομαι πως φυσικά. Μα τους θεούς. Ευτυχώς. Τώρα τι κάνουμε όμως. Το δήμαρχο μέσα. Νάρικο, πιάσε το δήμαρχο. Φωνάζω. Πόσο εσείς θα κάνετε αυτά. Εγώ έφτιαχα την νεκρή για Λουκ. Μήπως ρωτήσω τίποτα άλλα λεφτά. Μουσική. Για Λουκ στην τζαλαρά, φτιάζομαι. Ναι, μισό λεπτάκι δώσω μου. Μουσική, μουσική. Μου μιλάτε 100 άτομα. Ο ρόλος του DM είναι δύσκολος. Ένας δράκος πάει το δρόμο. Και ο Ρίτς πιο ωραίο είναι. Το ίδιο μου πεθαίνει. Πεθαίνουν οι άλλοι και όμως θα μιλάεις. Σε βλέπει ο δράκος, εντάξει, αυτός ψώφισε. Και φεύγει. Αρικό. Ναι. Βρίσκεις άλλο ένα τάκερ σαν τα γνωστά. Δεν το παίρνω αυτό. Βαρέθηκα να σε λέγω τάκερ. Πέντε γκολτ ακόμα. Να σημειωθεί παρακαλώ. Από την τύπησα αυτή την τέτοια θα της... Όχι, δεν θα της κόψω μαλλιά, μισό. Της κόψω τον βυζί. Θα της κόψω λίγο το λαβό του αυτιού. Και θα τον πετάξω μέσα στο σακιδιό. Σε παρακαλώ, έχω λάβω που το κάνω. Τι ρόγα από το βυζί. Okay, τι ρόγα από το βυζί. Όχι, μωρέ, άλλη κοτύψα, άλλη κοτύψα. Okay. Πάνω από δύσω το δήμαρχο εγώ. Και κι εγώ, κι εγώ. Και να του πω, πολύ κόπο κάναμε για σένα. Έχεις εξηγήσει να δώσεις. Σηκώνεται πάνω ο δήμαρχος. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι γίνεται τώρα. Γιατί με έχετε μπερδέψει λίγο. Πού είσαι? Ναι, λέει, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου ζώσατε τη ζωή. Σας άκουσα να παλεύετε έξω από το διάδρομο και είπα να φωνάξω. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τι να σας πω. Μπορείς να μας πεις γιατί σε γενικάμε. Δεν ξέρω ποιος είναι, τι είναι αυτό εδώ το πράγμα που μου... Πως η Τζαλαράφη την εμπιστευόμουν μέχρι σήμερα, πως γίνεται να με κυνήγει, να θέλει να με σκοτώσει. Βλέπω τον τάγκερ της Τζαλαράφη πάνω της. Ναι. Το παίρνω όπως είναι από το πτώμα της και το περφώνω πάνω στο γραφείο. Αυτό δεν σου λέει τίποτα. Κοιτάει ο τέτοιος, κάτσε να ρίξει ένα. Ωραία. Λέει, αυτό είναι το σύμβολο του Skin Clan. Γιατί η Skin Clan να θέλει να με σκοτώσει? Εσένα θέλω να σκοτώσουν. Γυρνάει και κοιτάει προς τον Darwin. Εσύ ακόμα δουλεύεις για μένα. Darwin, σωστά? Εγώ? Ναι. Ναι, ακόμα δουλεύω για σας. Πήγαινε και φώναξε... και τη φρουρά, όπου και να βρίσκεται τη φρουρά, γιατί... Τι να φωνάξω, έκανε διακοπές, δεν άκουσα τι... Περίμενε. Πήγαινε και βρες τη φρουρά μου, να τους πεις να έρθουν πάλι εδώ. Πού είναι, γιατί δεν ήταν εδώ πέρα τόση ώρα. Δεν είναι, η φρουρά έχω πάρα πολύ ώρα να δω. Δεν ξέρω καν που βρίσκεται. Όσο σωματοφύλακες είχες τουλάχιστον έξω από το φρουραρχείο και εδώ πέρα μέσα είναι αυτά τα πτώματα που βλέπεις εδώ μπροστά σου. Όσοι ήταν σαν φορά εδώ πέρα. Ένα ξέρω εγώ μόνο. Όταν η λέξη skin clan ακούγεται σε αυτή την πω στην Άμπιστεν, ένα μέρος υπάρχουν rumors ότι στεγάζονται τα μέλη της. Το Oxpat Tavern. Ξέρω ότι είναι αυτό που έχω πάει έτσι. Από πού τις είσαι χθες πλήρως? Σας κοιτάει, λέει, κάντε μου αυτό, δεν ξέρω ποιον να εμπιστευτώ πια και ποιον όχι. Είσαστε οι μόνοι που με σώσατε, οπότε προς το παρόν σας εμπιστεύομαι. Πηγαίνετε στο Oxpath Tavern και δείτε τι στο διάλο γίνεται σε αυτή την πόλη και θέλουν να με σκοτώσουν. Εγώ θα φύγω, θα πάω στο safe house που έχω στο υπόγειο, αφού πρώτα πάω από το σπίτι μου. Δεν υπάρχει το σπίτι σου. Παγωμένο. Τι εννοείς, δεν υπάρχει το σπίτι? Δεν ξέρω αν άκουσες μια έκρηξη που γίνεται νωρίτερα, αλλά αυτό ήταν το σπίτι σου. Με ξύπνησε η Τζαλαράπια να με σκοτώσει. Έχουν καεί τα πάντα. Το σπίτι σου πλέον μόνο οι πέτρες από τα θεμέλια έχουν μείνει. Και μέσα, αν δεν θυμάμαι καλά, βρήκαμε και τα σειραπτώματα.
Το οποίο ήταν συγκεντρωμένο όλα από ό,τι φαίνεται σε κάποιο δωμάτιο. Γυρνάει από την πλάτη, πάει προς το τραπέζι, ανοίγει δύο σιρτάρια και βγάζει τρία πράγματα. Το ένα είναι ένα πουγγί. Σου λέει αυτά, έρχεται εδώ. Βλέπεις ότι το βλέμμα του έχει αλλάξει αποθλιμμένο, είναι πολύ θυμωμένο ρε παιδάκι μου, σαν να θέλει εκδίκηση, τόσο θυμωμένο. Σου λέει αυτό είναι που μου σώσα τη ζωή. Ένα πουγγί έχει μέσα χρυσά. Αυτό είναι για να βρείτε αυτούς που θέλουν να με σκοτώσουν και να μου φέρετε το κεφάλι τους. Άλλο ένα πουγγί με χρυσό. Και αυτό εδώ σας δίνει ένα σαν πάουτς είναι, σαν δερμάτινο, το οποίο έχει μέσα τρία φιαλίδια. Είναι λίγη. Άμα κάποιος τα πιει, γιατρεύει τη ζωή του. Παίρνω κατευθείαν το είναι πώς με τα healing και την άρκο στον στο γεύμα. Ναι, 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 του το δίνω πίσω και το χρυσό. Νάρκο, σας δίνει το πάω, τα πάω, τα... κρατά τα δύο. Δηλαδή. Για μαζί του. Κρατά τα δύο. Πάω, έχει... Sorry. Και τα δύο pouch μαζί, και τα δύο pouch μαζί είναι στο σύνολο 15 χρυσά. Ωραία, κρατάω τα δύο pouch στο χέρι, δεν τα κάνω, απλά τα κρατάω στο χέρι. Νάρικο, σε παρακαλώ, έχει περισσότερη σημασία και μόνο παρά το χρυσά, θα σου το δώσω. Πάρε και το δικό μου, δεν έχω θέμα. Okay. Και το δικό σου. Πάω πίσω και δίνω το πόσχεμ στον ψόφιο. Ωραία. Ρωτάω τον Δήμαρχο, από πού είσαι ακούστα rumors για το... Η θέση που είμαι έρχονται πολλά rumors. Και τι είσαι ακριβώς. Βρίσκομαι... ότι κατά καιρούς το skin clan φέρνει τους κατάσκοπους του για να βλέπουν τι κάνουμε εδώ στην πόλη ή για να κερδίζουν από τις αποστολές που παίρνουν, δεν ξέρω. Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε για δολοφονίες εδώ πέρα. Δεν... Τόσο καιρό δηλαδή δεν σας δημιουργήσει πρόβλημα, τόσο καιρό δεν υπήρχε λόγος να τους κυνηγήσετε. Όχι, τόσο καιρό δεν υπήρχε πρόβλημα. Ήταν. Πώς σε ένα αναγκαίο κακό, ξέρεις. Δυστυχώς, αν και δεν μου αρέσει να πληρώνω για να. Οι πληρωμένες δολοφονίες είναι για μένα κάτι που δεν πιστεύω. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Το Skin Clan είναι τεράστιο. Καλύπτει όλη την έρημο. Κατάλαβα. Κάποιος ανάμεσά σας μπορεί να είναι ένα μέλος τους και να μην το ξέρουμε. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, καλώς. Άμα είναι τότε θα ταξιδέψουμε προς το Ιν και να δούμε τι συμβαίνει. Γεννάω και Darwin σου δίνω τα δύο πουλιά με τα νομίσματα. Ωραία, εγώ τα κρατάω. Ουσιαστικά ό,τι χρειαστούμε θα χαλάσουμε όλα αυτά. Δώσε και το μερίδιο μου στην Άρικο. Θα σημειώνω στον Darwin. Να μην τα μοιράσουμε, παιδιά. Μου λέτε τώρα. Να ρίχνω λεφτά. Παιδιά. Ναι, εγώ θέλω το μερίδιο μου από τώρα. Μοιράσετε και δώσε και το δικό μου στην Άρικο. Δια του άμα πεθάνεις και γίνει τίποτα, ξέρεις να χάσω κιόλας. Οκ, μισό λεπτάκι. Να βάλω από 5 χρυσά στον καθένα. Ένα άρικο παίρνει 10. Α, μπράβο. Παίρνει το τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε τι κάνετε. Καταρχήν, Κεύμον. Λοιπόν, Κεύμον. Νιώθεις να κατεβαίνει στο λαιμό σου ένα πολύ όμορφο αίσθημα. Έτσι, σαν αγαλίαση, ρε παιδάκι μου. Το σώμα σου ανακτά λίγες δυνάμεις πάλι. Τα περισσότερα hit points σου έχουν αναπληρωθεί. 15 hit points πήρες πίσω. Τα 20. Μπορείς και κιόλας, ανοίγεις τα μάτια σου και βλέπεις από πάνω σου την Άρικο, γεμάτο αίμα, το τιμούρι της, ξέρω εγώ, να σε κοιτάει με ένα χαμόγελο. Άρικο. Τίποτα, το χαμογελάω, λέω. Εντάξει, τη γλίτωσες και σήμερα. Πάμε να φύγουμε. Σε ευχαριστώ. Σάμα, να σε καλά, Θεέ μου. Πηγαίνω στην Άρικο, μπορείς να μου δώσεις το... Πάμε όλα μαζί. Άρικο, μπορείς να μου δώσεις το ένα από τα δύο πόσο. Ναι, φυσικά, στο πετάω. Οπότε... Ναι, δεν το πετάει, είναι θέλος. Οπότε έχει μείνει ένα potion of cure wounds στην Άρικο. Και ένα ακόμα στον τέτοιον, έτσι.
Λοιπόν, το οποίο κιόλας είναι masterpiece, που σημαίνει κάνει 1, 2, 8, 7. 1, 2, 8, 7. Ναι. Και το περνάω και στο δικό σου χαρακτήρα, είτε... Τα γράφω κι εγώ τους αυτούς. Ναι, εντάξει, ξέρεις ότι... Ναι, ναι. Δεν τα αφήνω έτσι τα χαρακτήρα, έτσι. Οκ. Okay. Ωραία, σας περνάω και τα XP που πήρατε. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Mm. Λοιπόν, εγώ προτείνω, επειδή έχει ακόμα ζουμί και έχω ακόμα κάνα 20 λεπτό, να κάνετε ένα long rest, επιτέλους. Mm. Ναι, ναι. Αυτή θα ήταν η πρόταση και σαν χαρακτήρα. Ναι, ναι. Αυτό θα ήταν σαν χαρακτήρα που θα έλεγα. Ναι. Και να παίξετε την επόμενη φορά, να ξεκινώντας ότι πάτε στο Oxbat Tavern να ερευνήσετε. Να το συζητήσουμε in-game, να το συζητήσουμε off-game. Μπράβο, ναι, ίσως θα μου πείτε. Ξέρω η ψενέρα ότι παίξαμε μόνο 2 ώρες, ξέρω εγώ, αλλά δυστυχώς με πίεσε ο χρόνος. Είχαμε θέματα, αρκετά σήμερα. Εγώ λέω πάντως να το πούμε κατευθείαν μέσα in-game και να... Βασικά αυτό το προτείνει ο χαρακτήρας μου βασικά στην ουσία, ότι θα ήταν καλύτερο να σταματήσουμε για σήμερα, να ξεκουραστούμε, γιατί ο Κέμπον ήδη δύο φορές κόντεψε να πεθάνει, εγώ κόντεψα να πεθάνω άλλη μια, να δούμε λίγο τι μας γίνεται, να συντονιστούμε και μετά να πάμε όπου είναι να πάμε. Οκ. Εγώ γυρνάω στο Δήμαρχο και του λέω, Δήμαρχε, κάπου πρέπει να σε φυγαδέψουμε όμως. Έχω ένα safe house εγώ στο υπόγειο του Δημαρχείου, το ξέρουν μόνο οι... Οι δήμαρχοι, οι προηγούμενοι. Οι οποίοι είναι όλοι, ξέρετε ότι είναι όλοι αριστοκράτες υψηλής κοινωνίας, είναι σύνολο 7 άτομα. Δηλαδή, άμα γίνει μαλακιά, ξέρετε ότι ένα από αυτά τα 7 άτομα, οπότε δεν θα είναι τόσο εύκολο να... Οπότε, το θέμα είναι και να φυγαδευτούμε εμείς, έτσι. Ναι. Γιατί σίγουρα με τόσα που έχουν αυτοί και με τόσα που έχουν γίνει, μπορεί να πιστεύουμε αυτά. Πηγαίνετε στο Maiden's Virtue, είναι βόρεια από εδώ, είναι το Inn, βόρειο μέσα στην Άμπιστεν. Είναι αυτός που το έχει, είναι γαμπρός μου, ξέρω εγώ, είχε παντρευτεί μια ξαδέρφη. Οπότε είναι έμπιστος, το ξέρω προσωπικά, γι' αυτό λέω ότι είναι έμπιστος. Ωραία. Όπως η Τζάλα Ράσα. Όχι. Όχι. Είμαστε. Δεν ξέρω, δεν μου το θυμίζεις. Το Skin Clan, γιατί όμως το Skin Clan, πολύ στόμα. Okay. Πάμε προς τα Κίαν είναι για να... Γιατί θα περάσει και ώρα, φαντάζομαι πόση ώρα είναι εδώ, είναι... Είναι κανένα δεκάλεπτο. Κανένα δεκάλεπτο, δεκάλεπτο. Ωραία, και πάμε προς τα εκεί. Όπως είπα, κάτσε, περίμενε, όπα. Όπως είπα, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Είναι στο North Abiston Street. Περιμένω να σας βάλω σιγά σιγά και να κάνω reveal τα areas όπως πρέπει. Γεια σας, τηλέφωνο. Reveal areas. Κάποιος παίζει με τα κυκλάκια. Yeah. Ο Darwin. Δεν το σκέφτε, γίνεται έτσι. Λοιπόν, ναι, το Roll20 είναι πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Εγώ ανάβω ένα κεράκι για το Roll20. Ω, μαλάκι, ζαλίστηκα. Τι έπαιξες. Πάμε καιρός. Ωραία. Παίρνουμε πάμε. Είναι μέσα, φαίνεται ότι είναι ένα πολυτελές scene. Δεν έχει μπαρ κάτω, έχει απευθείας σε ρεσεψιόν. Γεια σας, τι κάνετε, μια κοπέλα νεαρά, human, όμορφη, δηλαδή θαλτάλη, περιποιημένη, χαμόγελο, κοιτάει λίγο προς πίσω τον Κέβον που είναι σαν κατεμένος, ξέρω εγώ. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Καλησπέρα, 4 δωμάτια, το δέλαμε. 4, μισό λεπτάκι να δω, εδώ να δω 4. Πρώτο ή δεύτερο, εδώ ισόγειο ή πάνω? Όπου βολεύει. Ισόγειο, να είμαστε και κοντά σου.
Παιδιά, έχουν κολλήσει όλα. Και. Να σε παράξενα. Αντιδρά παράξενα σε αυτό το σχόλιο, ρε παιδάκι. Δυστυχώς έχω δύο δίκλινα. Οκ. Θα πάω εγώ με τον παπά που έχουμε. Το συμπαθώ λίγο. Και πήγαινε οι άλλοι μαζί, άμα θέλετε. Darwin, πρόβλημα. Πάμε να σου μάθω και πώς ρίχνεις με το. Ναι, αλήθεια, θα χρειαζόμουν λίγο προπόνηση στο τόξο. Αν και έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό έγινε επειδή ήδη τα βιάστηκα μια φορά σήμερα και δεν είμαστε καλύτερα. Εντάξει, ένα αντίθετο. Πέλα, πότε κοιμηθείτε. Πες να κοιμηθείτε. Μόνο μία τέτοια θέλω. Περίμενε λίγο. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Να λίγο σκέφτομαι μόνο μην ακούσουμε τίποτα παράξενα τη νύχτα. Κοπέλα μου, περίμενε τον ανάπηρο. Ναι, ναι, έλα εδώ, έλα εδώ. Παπά, δεν πιστεύω να έχεις πρόβλημα. Εγώ το βράδυ θα φέρω μια κοπέλα. Εσύ κοιμήσου, εντάξει, μη σε ενοχλήσω. Δεν τι πάει, ενοχλήσω, εγώ θα ενοχλήσω. Δεν ενοχλήσω. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Τι που ήδη ενοψάπτε. Τι έκανα. Την ευλογία σας πάτε, την ευλογία σας. Έλα, παιδί, πέλα. Ακούτε από το διπλανό δωμάτιο, γίνονται κλικούλες εκεί μέσα. Εγώ θέλω να φωνάξω τη ρεσεψιονίστ που είναι τελειώσουμε. Πες την να φέρει και λίγο αγίασμα. Δεν θυμάμαι. Θα φέρει. Από το καλό με κανονικό το αγίασμένο παιδί μου. Φαίνεις ότι βλέπεις ότι το room service δεν είναι η κοπέλα αυτή. Το room service είναι ένας... Ωραία. Ένα DF με άσπρα μαλλιά, μακριά μουσια, ψιλοπαχουλό κάπως. Έτσι κοιτάει. Ναι, τι θα θέλατε. Η κοπέλα στη ρεσεψιόν δεν σερβίρει. Όχι. Τη χρειάζομαι κάτι, μπορείτε να τη φωνάξετε. Όχι. Μισό λεπτό. Να πάω εγώ έξω να τους μιλήσω, έχει φύγει, είναι εκεί πέρα. Όχι, και σου πλένει το χέρι έτσι. Αυτό θέλατε μόνο. Τι είναι αυτό, τι μου κάνει. Τι πάνω. Δεν έχεις πάει ποτέ σε ξενοδοχείο. Τι έχει εκεί πέρα. Τίποτα. Αυτό το χέρι είναι άδειο και πρέπει να γεμίσει. Αυτό το χέρι θα γεμίσει αν μου φέρεις τη ρεσεψιονίστ και θα της δώσω και ένα χρυσό για να κοιμηθεί μαζί μου. Θες να πάω να καλέσω την αστυνομία τώρα. Να καλέσω εδώ πέρα τις αρχές. Θες να σου φέρω το κοριτσάκι μέσα στο δωμάτιο ανώμαλιάρα. Σε παρακαλώ, παιδί μου, πώς βρίζεις έτσι την κοπέλα. Πρόσεχε πώς μιλάς. Του Σάμα, ναι. Όλοι ανώμαλοι εκεί πάνω στην Όθ θα έχετε μαζευτεί. Ας το διάλο και κλείνει την πόρτα. Ξέρεις, κάνει με τεστρεμικός μέσα με κασιτόφωνο και αρχίζει και φώναξε κανείς την αστυνομία. Κράτς. Λοιπόν, να σου πω, δεν έχει αγίασμα σήμερα. Παπούλη αύριο, εντάξει, άστο τώρα. Το τελευταίο που θέλω είναι να ρίξετε όλοι από ένα perception. Ένα perception... Η perceive, δεν ξέρω πώς το λέει εδώ μέσα. Perception, το λέει. Perception, wisdom. Ο άλλος έφερε 20 κοσάρια. Τώρα τα έφερε τα 20 κοσάρια. Δύο, κάτσε, έφερε δύο 20 κοσάρια. Εντάξει, ναι. Έριξε και δύο ζάρια, έριξε και δύο 20 κοσάρια. Δηλαδή... Ωραία, αυτό ήθελα. Ποιος δεν έχει ρίξει. Εγώ δεν βρίσκω πού είναι το perception, η αρχάρια. Το perception πού είναι. Σε και εγώ τα πιστεύω. Συν το wisdom είναι. Είναι συν 3 το δικό σου. Έναντι 20 συν 3. Τα πιστεύω στα ζάρια μου. Μου την έχουν στημένοι developers από το ρόλο 20. Ωραία. Λοιπόν, οπότε καλό είναι γιατί το επόμενο session θα είσαστε full rest. Θα να πει ότι κάποιοι θα έχουν τα spell τους. Να θυμίσω δύο πραγματάκια για την επόμενη φορά να το σημειώσετε. Πρώτον,
Η πανοπλία του Κεύμον είναι ακόμα ρημαγμένη, πιο πολύ από πριν. Είναι μείον 2 στο armor class. Δεύτερον, όχι. Δεύτερον, μισό λεπτάκι. Δεύτερον, μετά, πριν, λίγο πριν από το in που είστε, υπάρχει το Galfaz αποθέκαρι, το οποίο πουλάει potion scale, ξέρεις. Οι τιμές του βέβαια είναι λίγο στα ύψη, οπότε πρέπει, δεν ξέρω, να το σκεφτείτε. Υπάρχει ένα blacksmith στο, στην πόλη. Ένα μόνο. Από εκεί και πέρα μου λέτε την επόμενη φορά θα τα κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που θα δείξετε σήμερα. Όχι. Θα περάσω εγώ τώρα τα XP στους παίχτες σας. Παρεπιπτόντως να πω ότι κάτι που δεν μπορούσα να σας άρεσε. Πώς, δεν άκουσα. Τι είπες? Τι? Σας άρεσε, λέω, το σημερινό. Ναι, 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 πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι. Είναι αρκετικά χάρη και εκεί πέρα μέσα στα αίματα, μέσα στα... Έχετε κάποιο παράπονο, κάτι που δεν σας άρεσε? Όχι, κομπλέ. Όχι, όχι. Είδατε, οι μάχες σήμερα ήταν πιο... Brutal. Για αυτούς που πέτυχαν κάτι. Ήταν πιο περιγραφικές οι μάχες σήμερα. Ναι, ναι. Όχι, πολύ ωραία. Παρεμπιπτόντως να πούμε κάτι που δεν είπαμε στο, στην αρχή, ότι έχουμε πάει όλοι level 2. Γι' αυτό ο Darwin έχει spell, γι' αυτό εγώ μπορούσα να κάνω disengage κτλ. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο μέχρι το επόμενο session. Το επόμενο level στα πόσα XP είναι? Στα 600 αν δεν κάνω λάθος, ή στα 900, δεν θυμάμαι. Βασικά στα 900 πρέπει να είναι. Όχι, στα πόσο είναι? Στα 900, στα 900 πρέπει. Το πρώτο είναι στα 300 και μετά είναι στα 900. Είσαι σίγουρος? Νομίζω, παιδιά, δεν θυμάμαι 100%. Μπορούμε να το δούμε τώρα. Μισό λεπτό. Hold on. Στα 901. Και μετά πάει 1400. Εσύ που διπλασιάζεται συνήθως κάπου και πάρα. Παιδιά, από ό,τι είδα από το 4 level και μετά δεν ανεβαίνεις εύκολα. Ναι. Α, 2700. Πας μετά. 900 και μετά πας στα 2700. Παρεμπιπτόντως, η τύπη σου πέθανε μπορεί να ήταν στο 5 level περίπου. Γεια. Μας έπιεται. Πάμε σαν μονοπάτι. Ωραία. What? Τι κάνω λάθος? Τι? Το armor class, το armor class ήταν μικρό. Ναι, ναι, γιατί... Ναι, ήταν μικρό. Ναι. Γιατί είχε leather armor. Στα 14 οι άλλοι κακόμοι είχαν 19 armor class. Πόσο είχαν? 19. Ναι. 19 armor class, με plate armor. Μας είπε ποιον τέμα. Αυτό διάλειτο, 19 armor class, αυτός που φυλάει την πόρτα απ' έξω. Ήταν plate armor, φίλε, εντάξει. Λοιπόν, για όλα υπάρχει ένας λόγος. Και σιγά σιγά όσο μπαίνεις στο campaign θα καταλάβεις τους λόγους που γίνανε όλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την κατάσταση, για το session. Μας ακούσατε σήμερα. Τον κόσμο που κάνει υπομονή με τις κάμερες να πέφτουν, με κινητά να χτυπάνε, τηλέφωνα τέτοιο, σκύλους να γαβγίζουν από πίσω, κάμερες να πέφτουνε. Ίντρικα. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο session. Ελπίζω να είναι σε μια εβδομάδα, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, θα δούμε, εξαρτάται με δουλειές και τα λοιπά. Θα κανονίσουμε μέσω Facebook πότε θα παίξουμε και πότε θα κανονίσουμε. Σχόλια, ελεύθερα, αφήστε ό,τι θέλετε. Βρίστε το DM, βρίστε την Αρίκο, δώστε καλά σχόλια για μένα, no problem. Έχετε κλείσει το βίντεο πρώτα απ' όλα? Όχι, δεν έχω κλείσει ακόμα γιατί χαιρετάμε τον κόσμο. Λοιπόν, γεια σας. Για να δείτε πώς κανονίζουν τα πράγματα. Φεύγω την Παρασκευή και γυρνάω Κυριακή. Ναι. Σημαίνει από Δευτέρα ως Παρασκευή την επόμενη είμαι. Νομίζω ότι είμαι free. Θα ξέρω σίγουρα προς το τέλος. Τώρα, εσείς κοιτάξτε ποιες μέρες αυτά. Να μην έχουμε πάλι αλλαγές τελευταία στιγμή. Okay. Για να ξέρετε ότι εσύ και εσύ ξέρεις ότι κανονίζει και ετοιμάζει το session, ας πούμε, θέλει μία-δύο ρίτσες πριν. Ναι, θέμα, ναι. Αν κάποιος αφήσει κακό σχόλιο για μένα, θα πεθάνει. Στον ύπνο του. Και θα το λείπει... αφήσω εγώ τώρα. Και θα του λείπει η θηλία από το βυζί. Δεν μπορείς να σκοτώσεις τον DM, αγάπη, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά στο κουράγιο σας που κάθεστε και μας βλέπετε. Και θα τα πούμε στο επόμενο session. Μέχρι τότε, τσαλιά.